Ως μια καυτή πατάτα στα χέρια της σημερινής διοίκησης, περιγράφει η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα τα σχέδια της προηγούμενης διοίκησης για την μονοδρόμηση της οδού Βενιζέλου. Μια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη που και στο παρελθόν έχει δοκιμαστεί και έχει κοστίσει πολιτικά σε όσους έλαβαν την απόφαση αυτή. Ωστόσο, σήμερα η διοίκηση του Δήμου είναι υποχρεωμένη, θέλει δεν θέλει, να μονοδρομήσει την οδό Βενιζέλου, ώστε τα γιοταχή μόνο να εισέρχονται στην πόλη από εκεί, καθώς οι συνεχείς στάσεις των οδηγών στα πεζοδρόμια έχουν δημιουργήσει πλήστα όσα προβλήματα, κυρίως στα λεωφορεία που διέρχονται από την οδό, καθώς όπως σημειώνει η Δήμαρχος, ένας δρόμος 3 μέτρων και 75 εκατοστών δεν είναι δρόμος διπλής κυκλοφορίας, αλλά σοκάκι στον Άγιο Νικόλαο. Η οδός Βενιζέλου είναι ακόμη μια πατάτα καυτή στα χέρια μου. Τι αποφασίστηκε, αγαπητέ φίλε, πέρσι. Δεν το φανταζόμουν, δεν το περίμενα. Ότι η Καβάλα έχει δύο δρόμους, έτσι. Η μία είναι η Ερυθρού Σταυρού και η άλλη είναι η Βενιζέλου. Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλη η κυκλοφορία από εκεί γίνεται. Όταν παίρνουμε τον ένα από τους δύο δρόμους και τον κάνουμε 3,75, 3,5 μέτρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι σοκάκι του Αγίου Νικολάου, δεν είναι δρόμος. Μπορεί να είναι για το καλό, υποτίθεται, έχει πάρα πολλές παρκίδες που είναι για το καλό, υποτίθεται, των καταστημάτων οι παρκίδες. Βέβαια όχι για να σταθμεύουν, παρκάρουν τα αυτοκίνητα, μόνο να στέκονται για στάση, όχι για στάθμευση. Να σταθείς, να ψωνίσεις 10 λεπτά και να φύγεις. Βέβαια, προτείναμε να δοκιμάσουμε, να κάνουμε μία δοκιμή, να δοκιμάσουμε το ρεύμα της εισόδου της πόλης, όπως το έχει καταχωρημένο η μελέτη, να είναι μονόδρομος η Βενιζέλου στο ΕΜΠΑ, όχι στο ΕΒΑ. Διότι στο ΕΒΓΑ, λέει, υπάρχει και η οδός Φιλίππου από πάνω, που μπορούν να φύγουν και που φεύγει η κυκλοφορία. Εγώ ξέρω ότι το καλοκαίρι γίνεται χαμός, ξέρω ότι όλος ο πληθυσμός της περιοχής το καλοκαίρι μεταφέρεται προς τα δυτικά, αν δεν κάνω λάθος, και φαίνεται αυτοί που τα σκεφτήκαν όλα αυτά μένουν από την ανατολική πλευρά της πόλης ή στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, η διοίκηση, σύμφωνα με τη Δήμαρχο, δεν φαίνεται να έχει άλλη επιλογή, καθώς το έργο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και πιθανή απένταξή του σημαίνει πως ο Δήμος θα πρέπει να πληρώσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί τα έργα. Ότι επειδή είναι έργο ΕΣΠΑ, δεν μπορείς να το απεντάξεις. Αν δεν το τελειώσουμε στις ημερομηνίες τις σωστές, καλείται ο Δήμος να βρει 3 εκατομμύρια ευρώ και να πληρώσει όλο το έργο πίσω στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 χρόνια μετά, για 5 χρόνια μετά, δεν δικαιούμαστε να αγγίξουμε ούτε κατά κεραία το έργο. Δηλαδή, είμαστε εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση, την οποία παράλαβα και η οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέδια είναι αυτά. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχεδιασμοί είναι αυτοί. Αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρείται ο Καβαλιώτης τόσα χρόνια για αυτό το αποτέλεσμα? Σηκώνει πόλη μονοδρόμηση της Βενιζέλου. Λοιπόν, όταν έγινε η φασαρία το 2009... Γνωρίζοντας και το βάρος της ευθύνης που θα φορτωθείτε, χωρίς μάλλον να φταίτε, αλλά αντέχει η πόλη. Εάν αυτός ο δρόμος ήταν 6 μέτρα, μπορώ να συζητήσω για μονοδρόμηση των γιοταχή και διπλή πορεία το λεωφορείο. Να περνάει μία λουρίδα το γιοταχή και διπλή το λεωφορείο. Εάν ο δρόμος είναι 3 μέτρα, δεύτερο αυτοκίνητο δεν χωράει, ένα αυτοκίνητο μόνο χωράει. Δηλαδή, αν πρέπει να φτάσει το ασθενοφόρο πάνω από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, θα πηδήξει για να φτάσει.